Ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον Νίκο Θρασιβούλου. Μάλιστα αυτοπροσώπος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι του Βήμα FM. Κυριακή 21 Ιουνίου σήμερα και νομίζω ότι πραγματικά η σημερινή μου καλεσμένη είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, δεν πάει παραπέρα. Μέχρι τις 2 θα είναι εδώ η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία και ο Γιώργος Νταλάρας και μαζί τους θα κουβεντιάσουμε για την κορυφαία μουσική συνάντηση σε μια καλοκαιρινή περιοδία σε επιλεγμένες πόλεις σταθμούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ξεκίνημα αυτής της περιοδίας της Εθνικής Ελλάδος του Τραγουδιού είναι την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου, το βράδυ μετά τις 9.30, εκεί γύρω στις 10, στο Κατράκιο της Νίκαιας. Από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με τίτλο «Καλοκαίρι 2015» και αργότερα θα υπάρξουν και άλλες πόλεις στην περιοδία τους, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια από τους ίδιους. 5 διπλές προσκλήσεις έχω για εσάς για αυτή την πρώτη παράσταση στο Κατράκιο την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου, όπως σας είπα. Γράψτε στο κινητό σας τηλέφωνο Βήμα FM κενό τη λέξη καλοκαίρι και αποστολή στο 54010 για να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 αυτές διπλές προσκλήσεις. Νίκος Θρασιβούλου στο μικρόφωνο και απέναντί μου στον ήχο είναι ο Δημήτρης Κοτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-365-9995 απαντά η Ελεονόρα Γαριφάλου για τις όποιες παρατηρήσεις σας. Καλώς ήρθατε στο Βήμα FM. Γλυκερία, κυρία Βιτάλη, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, το κυρία Βιτάλη το είπα όχι για να δώσω κάποιον επίσημο τόνο, αλλά επειδή Ελένη είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο στούντιο, χρησιμοποίησα τον πληθυντικό, νομίζω ότι όλοι στο. Και εγώ θα περάσω κατευθείαν στον ελληνικό, Νίκο. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από εσένα, Ελένη, μια και είναι η πρώτη φορά που σε έχουμε τη χαρά και την τιμή να είσαι στο Βήμα FM. Και είπα και στην αρχή, νομίζω ότι ένα στούντιο ενός ραδιοφωνικού σταθμού που έχει αυτά τα τρία αναστήματα, νομίζω ότι δεν πάει παραπάνω. Χτυπήσαμε οροφή. Έχουμε εδώ την Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, όλο το χειμώνα μαζί στη σκηνή, στην Ιερά Οδό, μετά δύο βραδιές στο Μέγαρο μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα στο 50 χρόνια αφιέρωμα του Χρήστου Νικολόπουλου, τώρα πάλι μαζί ξεκινάτε την καλοκαιρινή περιοδία. Δεν βαρεθήκατε ο ένας τον άλλον να βλέπω? Όχι. Εγώ είμαι πάρα πολύ τσαντισμένη, σε εισαγωγικά, γιατί δεν τους βλέπω τώρα. Έχω να τους δω πολύ καιρό. Πότε σταματήσαμε, Γιώργο, παιδιά? Πριν από 1,5 μήνα. Ναι, μου φαίνεται 5 μήνες. Άρα. Γι' αυτό πριν που συναντηθήκατε στο γραφείο, κάνατε λες και είχατε συναντηθεί από ναυάγιο. Δηλαδή ότι... Πραγματικά, πραγματικά. Ενώ μιλάμε στο τηλέφωνο και με τη γυναίκα του Γιώργου και με τον άντρα της Γλυκερίας και με την ίδια. Τον Γιώργο δεν τον πολυβρίσκουμε γιατί είναι μέσα στο στούντιο. Αλλά νιώθω... Αυτό τον καιρό έχεις δίκιο. Μου έχει λείψει. Ο Γιώργος μου έχει λείψει η Γλυκερία. Είμαστε πιο βρεθήκαμε τώρα. Κάναμε παρέτσα με τον Γιώργο μου έχει λείψει πάρα πολύ. Και χάρηκα που τον είδα. Έτσι συμβαίνει. Με τα κορίτσια, επειδή έχουμε αυτή την πολύ μακρόχρονη σχέση, δεν έχει περάσει τα τυπικά, οπότε... Είναι σαν να είστε πάντα μαζί, δηλαδή. Ναι, δεν... έχουμε υπερβολική έτσι, αγάπη, μετά μας λείπει ο ένας, θέλει να βλέπει τον άλλον. Είναι αυτό το λίγο οικογενειακό κλίμα και είναι καλό να το έχουμε. Σπανίζει στη δουλειά μας. Σπανίζει. Εδώ το έχουμε πετύχει. Γιώργο, Ελένη και Γλυκερία, με ποιο σκεπτικό συναντηθήκατε πέρυσι το χειμώνα και αποφασίσατε να συνεργαστείτε και οι τρεις μαζί? Δηλαδή, ποιος έριξε την ιδέα,
Ποιος ήταν ο κουμπάρος αυτής της παντριάς? Όλοι. Θυμάμαι. Κοινή συνανέση έγινε. Βέβαια. Ήταν να γίνει. Πήγα να δω εγώ τη Λυκερία στο Ηρώδιο. Θυμάσαι? Όχι. Α, και τον Γιώργο. Τη συναυλία του Μαριτόκα που έχει έρθει στη συναυλία στο Φιέρο. Πήγα να δω τη Λυκερία, τον Γιώργο και τη Λυκερία. Και έτσι τελείως φυσικά ήρθε το πράγμα. Ούτε θυμάμαι. Αν είναι να γίνει κάτι. Γίνεται. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είπε πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Θέλαμε να γίνει και έγινε. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, θέλατε να γίνει και έγινε και έσκησε το πρόγραμμα. Ήταν ένα πρόγραμμα πραγματικά καταπληκτικό. Γράφτηκε και ένα τραγούδι για αυτή την συνάντηση. Σωστό. Ναι, του Νίκου του Αντίπα. Γεράσιμο Βαγγελάτου και του Νίκου τον Αντίπα. Και αυτό... γνωστό κάποια τραγούδια και μ' αρέσει πάρα πολύ, το ακούω και στο ραδιόφωνο καμιά φορά. Λοιπόν, και εδώ σε ραδιόφωνο είμαστε, θα τα ακούσουμε. Όχι, ενώ στο ραδιόφωνο, όχι επειδή δεν. Ναι, κατάλαβα. Το βάζω σαν τραγούδι σκέτο και μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, και εμείς το παίζουμε εδώ. Ναι, να το βάζουμε. Θα τα ακούσουμε και τώρα. Μπράβο. Σου χρωστώ κάποια τραγούδια τώρα που είσαι εδώ μαζί μου. Δείχνουν όλα τα ρολόγια πως απόψε θα στα πω. Σου χρωστώ κάποια τραγούδια που μιλούν για τη ζωή μου. Θα με βρεις μέσα στα λόγια, θα με βρεις και στο σκοπό. Σου χρωστώ κάποια τραγούδια, στα έχω χρόνια φυλαγμένα, στα προσφέρω σαν λουλούδια, να έχεις κάτι από μένα. Σου χρωστώ κάποια τραγούδια κι ήρθε η ώρα να στα πέσω, στα προσφέρω σαν καινούργια κι ας τα έχεις μάτια απ' έξω. Χρωστώ κάποια τραγούδια από τους πρώτους μου τους δίσκους που ακούγονται στην πόλη όταν πέφτει η σιωπή. Σου χρωστώ κάποια τραγούδια και τις νότες και τους στίχους που τα τραγουδάνε όλοι, μα εγώ δεν στα έχω πει. Σου χρωστώ κάποια τραγούδια, στα έχω χρόνια φυλαγμένα, στα προσφέρω σαν λουλούδια, να έχεις κάτι από μένα. Σου χρωστώ κάποια τραγούδια, ώρα να στα παίξω, στα προσφέρω σαν καινούργια κι ας τα έχεις μάθει απ' έξω. Όταν σβήνουνε τα φώτα θα με δεις να τραγουδάω σαν μικρό παιδί μπροστά σου κι όλα θα'ναι πιθανά. Θα'ναι όλα σαν και πρώτα τα τραγούδια που φυλάω. Αν δεν γίνουνε δικά σου δεν ανήκουν πουθενά. Σου χρωστώ κάποια τραγούδια, στα έχω χρόνια φυλαγμένα, στα προσφέρω σαν λουλούδια, να έχεις κάτι από μένα. Σου χρωστώ κάποια τραγούδια, ήρθε η ώρα να στα παίξω, στα προσφέρω σαν καινούργια, να στα έχεις μάτια πέσω. Μουσική.
βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, καθώς βαθαίνει η νύχτα την άλλη όψη της καρδιάς μου. Όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα. Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, που το φορώ και στάζει. Το μόνο που μείνε κοντά μου, το δρόμο που φύγες κοιτάζει. Ό,τι αγαπώ είναι δικό και το έχεις πάρει μακριά. Φόρεσε στον ήλιο στο λαιμό σου και το δεν ξημερώνει. Ανεμόσκαλα του πόνου κι απόψε ανεβαίνω μια σπίθα στην βροχή του χρόνου. Πάλι ξεχνάς πως περιμένω. Στην ανεμόσκαλα του πόνου χωρίς φιλί και χάρη σε μια γωνιά αυτού του τόπου, πώς να τ' αντέξω το σκοτάδι. Ό,τι αγαπώ είναι δικός και το έχεις πάρει μακριά. Φόρεσε στον ήλιο στο λαιμό σου και το δεν ξημερώ. Επιστρέψαμε πάντα εδώ στη συχνότητά μας και μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είναι ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Βιτάλη και η Γλυκερία. Η Γλυκερία, η Ελένη Βιτάνη και ο Γιώργος Νταλάρας, όπως θέλετε μπορείτε να βάλετε τα ονόματα. Άλλωστε ποτέ δεν έχει σημασία το που θα τοποθετήσεις το κάθε όνομα. Γλυκερία, εννοώ βέβαια εκτός από τη Μαρκίζα. Στην καρδιά μας όλα τα ονόματα και όλοι οι καλλιτέχνες είναι το ίδιο. Γλυκερία, το πρόγραμμά σας μας ταξιδεύει στο χρόνο. Μας ξαναφέρνει στο νου γλυκές αναμνήσεις. Μας λείπουν σήμερα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε μαζί με τις μουσικές και τα τραγούδια σας. Τι λες? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Να αναπληρώσουμε όλα τα κενά. Γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις συνεργασίες κατά καιρούς. Αυτή βεβαίως η συγκεκριμένη συνεργασία ήταν ευχής έργων για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ εντάξει δηλώνω ευτυχής για αυτή την κατάσταση, συνεργασία αυτή με την Ελένη και τον Γιώργο, τους οποίους είχα να συναντήσω μουσικά, αλλά και έτσι από κοντά για να βρεθούμε και σαν φιλαράκια πάρα πολλά χρόνια.
πρώτη μας συνάντηση ήταν το 78. 8 τη χρονιά που παντρεύτηκα, μετά γέννησε το γιο μου. Ήμουν έγκυος όταν τραγούδαγα με τον Γιώργο και την Ελένη. Εκεί δειλά-δειλά μου έβαλε τα πρώτα δημοτικά και είπα κάτι νησιώτικα. Ούτε θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι. Πολύ ωραίο. Διαγώνιο στην πλάκα με τον Γιάννη Μαρκό. Με τον Γιάννη Μαρκό. Μάλιστα, σε Γιάννη στον κόσμο. Ο ήλιος σε βασίλεψε. Αυτό. Και έλεγα και ένα που είχε μια εκκλησιά. Ένα παιδί. Πέρα στους Πέρακάμπους. Πολύ που είναι πολύ τρυφερό, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία που τα θυμάσαι αυτά. Αυτά είναι τα παιδικά μου, παιδικές μου αναμνήσεις. Το ξέρω. Εσύ θυμάσαι την Καραγκούνα που λέγαμε. Ναι. Τι ωραία. Εγώ θυμάμαι τότε που σου έκανα και... όχι δεύτερες φωνές, που έκανα τις φωνές της γυναικείας που τις έκανε η Τσίρου μετά, νομίζω. Ναι, στο Γιάννη τη δουλειά. Του Μαρκόπουλου. Ωραία πράγματα. Του Χάρου, τα τραγούδια του Χάρου, αυτά τα πολύ. Αυτό δεν ήταν το παραπονεμένα λόγια μέσα. Βέβαια, βέβαια. Θυμάμαι την πρώτη βραδιά που έκανε ο Γιώργος στην Κορώνα. Ναι. Τι έκανε συνήθως το βράδυ. Δεν καταλαβαίνετε γιατί αυτή η σχέση δεν έχει τελειώσει, σας λέω. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, το κάναμε πριν από 38 χρόνια δηλαδή. Τώρα εγώ κάθομαι και βλέπω και δεν πρόκειται να ξαναπώ τίποτα. Θα λέτε εσείς μόνοι. Ναι, να σταματήσω. Όχι, αυτό. Εσάς θέλει να ακούσω. Συμβαίνει να υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι τραγουδιστές, ωραίοι συνθέτες, να γράφονται τραγούδια, ακόμα και στην εποχή μας που είναι μίζεροι πολύ. Αλλά δεν μπορείς να βρεις κάτι που να είναι τόσο ανθεκτικό στη βάση του. Έτσι, να έχει τη θεμέλια γερά. Και εμείς, αν πάρουμε σαν αφετηρία τον Γιώργο, γιατί έχουμε όλο το σεβασμό προς αυτόν, ξεκίνησε πριν από εμάς, έχει κάνει τόσο σπουδαία πράγματα στη ζωή του και στην τέχνη, έχει δώσει το τραγούδι άπειρα πράγματα. Έχουμε μια πολύ γερή βάση και είμαστε ευτυχείς να είμαστε όλοι μαζί, γιατί και η Ελένη είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια, δηλαδή μακράν. Μακράν σπουδαία, να μιλήσουμε και τη σημερινή γλώσσα. Και εγώ αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι εδώ μαζί με όλους. Γιώργο, εσύ τι άλλο θυμάσαι από τότε? Εγώ έχω αυτό. Έλεγε το ελάττωμα. Έλεγε τώρα η γλυκερία τα παραπονεμένα λόγια και όταν πήγες να κάνεις την Κορώνα και προσπαθώ να θυμηθώ πώς θα ήταν η Κορώνα αυτή στο συγκεκριμένο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα τότε, γιατί πριν από 2 χρόνια περίπου σε μια συναυλία στο Ηρώδιο πάλι του Γιάννη Μαρκόπουλου έκανες την Κορώνα αυτή και πραγματικά έπεσε το Ηρώδιο. Τώρα δεν μπορεί να λένε τα κορίτσια για κορώνες. Έτσι, έχετε ακούσει να τραγουδάνε. Έχετε ακούσει τα κορίτσια να τραγουδάνε. Τι να κάνουν οι δικές μου κορώνες μπροστά στην Ελένη και στη Γλυκερία. Δεν... κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι, δεν είναι κορώνα αυτό. Ήταν ένα πράγμα δεν τώρα που κορώνα. Είναι σήμα καθατεθέν. Δηλαδή, αν ακούσει τον κόσμο που ξέρει το τραγουδί, το τραγουδάει, το κάνει ο κόσμος και να μην το κάνει ο Νταλάρας. Όχι μόνο αυτό, το περιμένει ο κόσμος να το κάνει. Το κάνει ο κόσμος. Είναι αστείο και ωραίο και χαρούμενο και γλυκό και όλα μαζί. Εμείς και οι τρεις είμαστε ευτυχείς γιατί είναι. Η δουλειά που μας κάνει, ίσως δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα από αυτό που κάνουμε. Λένε οι πιο παλιοί και το λένε σαν φιλοσοφική, έτσι, σαν φιλοσοφικό κατασταλάγμα, ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται για κάτι. Ενδεχομένως, εγώ ακούγοντας την Ελένη από τα πρώτα βήματα, από το «Βγήκαν λάμια στο ποτάμι» και μετά όλα τα υπόλοιπα που έκανε, ή τη Γλυκερία που τραγούδησε νωρίς τα πρώτα τραγούδια του Καλδάρα και μετά έγινε αυτή η έκρηξη με τα σμυρναϊκά τραγούδια και όλα τα άλλα λαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν άνθρωποι που προδιαγράφουν μόνοι τους το μέλλον τους, μη αφήνοντας περιθώρια να τους δεις κάπως αλλιώς. Αυτό είναι και καλό και κακό. Στην περίπτωση αυτή είναι καλό. Αυτές οι δύο κοπέλες, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλες καλές τραγουδίστρες, δεν υπάρχει Χαρούλα, δεν υπήρξε η Μοσχολιού, δεν υπήρξε και την Γκρέι. Όλες αυτές και αυτός ο σεβασμός και αυτά τα ονόματα που λέω δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι μία δένει με την άλλη. Είναι ευτύχημα που στην οριμότητά μας, εγώ είμαι μεγαλύτερος από τα κορίτσια, υπάρχουν ακόμη και τραγουδάνε έτσι όπως τραγουδάνε. Είναι σπάνιο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και στη χώρα μας πολλές φορές η νύχτα και η συχνή επανάληψη και καμιά φορά και η αμέλεια που δείχνουν προς τον εαυτό μας φθείρει γρήγορα και τους χαρακτήρες, φθείρει και τις φωνές, φθείρει και την υγεία μας. Εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας Βήμα FM και ενώ τη λέξη καλοκαίρι 2015 και αποστολή στο 54010, γιατί έχω 5 διπλές προσκλήσεις για σας να δείτε τα 3 αυτά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ιερά τέρατα του ελληνικού τραγουδιού στις 26 Ιουνίου στο Κατράκιο της Νίκαιας. Thank you.
σαν αγγίστα θρανία. Και στη φτώχεια στο σχολείο μάθαμε τη κοινωνία και τον πόνο των παλιών. Σεργιάννη μας τον κόσμο ήταν δέκα μέτρα γης, όσο πιάνει ένα σπίτι και ο τείχος μια σαυλή. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγουδιά μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά μας. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάντοτε, όπως έχετε καταλάβει και από τα τραγούδια που παίζουμε, εδώ στο σταθμό φιλοξενούμε την εθνική τρόικα του ελληνικού τραγουδιού. Ω Παναγία μου! Την Ελένη Βιτάλη, την Γλυκερία και τον Γιώργο Νταλάρα. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας Βήμα FM. Καλά, μας έριξε το μπαλάκι τώρα. Λοιπόν, γιατί δεν είναι κακό. Τριάδα θα πει τρόικα. Τώρα, εντάξει, μας έκατσε λίγο ανάποδα η τρόικα. Ακριβώς, επειδή με αυτούς μας έκατσε ανάποδα, εμείς θα καταργήσουμε και τις λέξεις. Ακριβώς. Εμείς λέμε την τρόικα του τραγουδιού, έτσι, την εθνική μας τρόικα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Βήμα FM και ενώ τη λέξη καλοκαίρι και αποστολή στο 54010. Θυμίζω πάλι, 5 διπλές προσκλήσεις για τις 26 του μηνός στο Κατράκιο της Νίκαιας, από όπου ξεκινάει το πρόγραμμα της περιοδίας του Γιώργου Νταλάρα, της Ελένης Βιτάλη και της Γλυκερίας. Να πω γρήγορα τους σταθμούς, 26 Ιουνίου στο Κατράκιο, 30 στη Θεσσαλονίκη, μετά πηγαίνετε στη Μεγαλόνισο, στην Κύπρο, 21 Ιουλίου στη Λεμεσό και 22 Ιουλίου στη Λάρνακα, και στις 31 Ιουλίου εδώ στην Κατερίνη στο Δίον στο Φεστιβάλ του Ολύμπου. Μετά τον Αύγουστο στην Κασάνδρα, στους Φιλίππους και 11 Αυγούστου στο Ρέθυμνο, 13 στην Ιεράπετρα, 14 στο Καστέλι, 15 Αύγουστου στην Κρήτη θα κάνετε δηλαδή, ωραία, και 16 στα Χανιά. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως αυτά, φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε να τα υπενθυμίζουμε. Και επιστρέφουν οι τρεις στις 21 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Βίρονα στο Θέατρο Βράχων. Αυτές είναι οι προγραμματισμένες, δεν ξέρω αν θα προκύψει και κάτι ενδιάμεσο. Και επειδή Γιώργο, Ελένη και Γλυκερία, κανείς τραγουδιστής δεν θα ήταν τόσο μεγάλος εάν, κατά τη γνώμη μου πάλι, δεν υπήρχαν και οι μουσικοί να σας συνοδεύουν. Να πούμε και τους μουσικούς. Λοιπόν, Γιώργος Παπαχριστούδης πιάνο και διεύθυνση ορχήστρας, ο Γιώργος Μάτσικας στο μπουζούκι, ο Γιώργος Ρόκας επίσης μπουζούκι, ο Δημήτρης Λάπας κιθάρα μπουζούκι, ο Νίκος Ζέρβας στα πλήκτρα, ο Χρήστος Ζέρβας στην κιθάρα, Κωνσταντίνος Φωτιάδης κιθάρα, Θανάσης Σοφρά στο μπάσο, ο Πόλης Πελέλης στο μπάσο, ο Ντάσο Κούρτη στο ακορντεόν, ο Ζήσης Κλαβουνάκης στο βιολί, ο Αποστόλης Βαγγελάκης στα πνευστά, Πέτρος Πελέλης κρουστά, Γρηγόρης Συντρίδης τύμπανα. Αυτή δεν είναι ορχήστρα. Και μετά, και μετά μιλάμε για κρίση. Αυτά είναι πολυτέλειες, φοβερές πολυτέλειες.
Πράγματι. Είναι μια έτσι υπερπαραγωγή. Είναι, είναι. Καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει κάνει ο Γιώργος και τις, την ενορχιστρωτική επιμέλεια. Ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιώργος Παχριστούδης, ο Στέλιος Φωτιάδης και ο Δημήτρης Λάπας. Αυτά για την ταυτότητα της παράστασης. Γιώργο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λέμε ότι τα τραγούδια σας μας φέρνουν γλυκές αναμνήσεις από χρόνια ξέγνιαστα και ανέμελα. Ήταν έτσι τα πράγματα τα χρόνια εκείνα, τα χρόνια αυτά που λέμε, ή η πάροδος του πανδαμάτορα χρόνου έτσι τα μυθοποίησε και λέμε τι ωραία χρόνια που ήταν τότε, ενώ σήμερα, καλά σήμερα δεν υπάρχει προηγούμενο, έτσι κι αλλιώς, αλλά για πείτε μας παιδιά, εκείνα τα χρόνια πώς ήταν, ήταν τόσο ωραία και να τα αναπολούμε ή είχαν και τις δυσκολίες τους? Να πω εγώ μια ατάκα για να δώσω ρέθισμα στον Γιώργο. Βεβαίως. Εγώ νομίζω παίζει καθοριστικό ρόλο το ότι ήμασταν πολύ πιο νέοι. Αυτό πήγα να πω κι εγώ. Είμαστε παιδιά. Νομίζω και τα δύο συμβαίνουν. Και σήμερα θα υπάρχουν καλές στιγμές που σε 10 χρόνια θα είναι καλές αναμνήσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι όμως για μας. Γιατί εμείς έχουμε περάσει ένα μεγάλο κύκλο ζωής και οι άνθρωποι όσο πιο πολλά μαθαίνουν, είναι το δυστύχημα των ανθρώπων που δεν μπορεί όμως να τα αλλάξει κανείς, όσο πιο πολλά μαθαίνουν, τόσο πιο κοινικοί γίνονται. Και αυτό είναι. Είναι μια απώλεια. Παράλληλα όμως είναι και μια αναπόφευκτη κατάσταση, γιατί γι' αυτό ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ίδιος ποτέ όταν είναι 20 χρονών, όταν είναι 40 και όταν είναι 60. Αυτές οι μικρές διαφορές κάνουν το χρώμα της ζωής μας και κάνουν και αυτές τις τάσεις. Εγώ δεν μπορώ να έχω την ίδια λογική που έχει ένα παιδί 18 χρονών. Την είχα όταν έπρεπε. Είμαι υποχρεωμένος να πορευτώ με αυτά που μου δίνει σήμερα η ζωή μου. Αυτό... χωρίς όμως να ανατρέπω ή να διώχνω τις επιθυμίες ή τις βλέψεις των άλλων. Αυτά τα πράγματα, αυτή η ωριμότητα είναι και το βάρος μας, είναι και ο Γολγοθάς μας. Ναι, αλλά παράλληλα τώρα έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που και ζούμε αυτό που ζούμε, και δεν εννοώ μόνο την πολιτικο-οικονομική κατάσταση, γενικά και την πτώση αξιών τα τελευταία χρόνια, γιατί από εκεί προέρχεται όλο το κακό, αλλά έχουμε παιδιά. Σας προβληματίζουν οι σημερινές συνθήκες, οι καιροί για τα παιδιά? Ο Γιώργος έχει και δύο εγγόνια, δεν ξέρω. Και εγώ ένα εγγόνι, για 10 χρόνια. Εντάξει, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Άντε με το καλό και εσύ. Αν καθίσουμε να τα πάρουμε όλα έτσι πολύ τις μετρητής και δούμε από τη διά μας σκοπιά στην ηλικία που είμαστε και με το καταστάλαγμα που έχουμε, όπως είπε πριν ο Γιώργος, δεν βγάζουμε άκρη. Πρέπει να δεχτούμε τα παιδιά και την εποχή μας όπως είναι σήμερα και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι τι συμβαίνει σήμερα και για ποιο λόγο ένας 18άρης, ένας 20άρης συμπεριφέρεται με τον τρόπο, τι ερεθίσματα έχει, για ποιο λόγο κινείται με τον τρόπο που κινείται. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό και να τους βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το επίπεδο. Όχι με αυτό που θέλουμε εμείς. Πάντως, Ελένη, τα νιάτα είναι πάντοτε νιάτα και βρίσκουν τρόπους να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Θυμάμαι την ταινία με τον Δημήτρη Χόρν, που πούλησε την ψυχή του στο διάβολο και έγινε νέος, και όταν πήγε ο γέρος να του πάρει την κοπέλα, τη Μάρο Κοντού, του λέγε «Εσύ δεν έχεις λεφτά, εσύ δεν έχεις δουλειά», και έλεγε «Ναι, αλλά εγώ είμαι νέος». Και νομίζω ότι έτσι δεν είναι. Εγώ θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Μάρλο Μπράντο και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Ότι κάνουμε τα πάντα για να γίνουμε διάσημοι και έπειτα κάνουμε τα πάντα να κρυφτούμε. Έχει σχέση με αυτό που είχε ο Γιώργος και η Λυκαιριά. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Αλλά σίγουρα, είμαι βέβαια στα 60 μου χρόνια τώρα, στα 61, ότι ο άνθρωπος δεν υπάρχει πιο τραγικό, υπέροχο πλάσμα από τον άνθρωπο. Γυναίκα και άντρα. Εγώ λέω τον άνθρωπο, δεν λέω γυναίκα και άντρα. Εγώ βλέπω μια πτώση αξιών μετά από κάποια εποχή, με τα πολλά reality και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να βλέπω δηλαδή τα παιδιά να βιώνουν μετά και να κλαίνε αυτός που θα αποτύχει. Εγώ θυμάμαι τον Γιώργο, το γιο μου είχε πει μικρός μαμά, έχουμε μία, θα πρέπει να κάνω μια ζωγραφιά, ήταν 6 χρόνο, και έτσι θα μας δώσουν βραβείο. Και του λέω όχι, εσύ να κάνεις όποια ζωγραφιά θέλεις και δεν μας ενδιαφέρει το βραβείο.
Αυτό θα μου πεις, δημιουργεί μια ευγενή άμυλα. Αλλά εγώ πήγα στο σχολείο, ό,τι μπορούσα να κάνω στα 25 μου χρόνια και ό,τι μυαλό είχα. Και ο άντρας μου, ο Μακαρίτης, και προσπαθήσαμε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολιτισμικό χάος, να το πω έτσι, για να είμαι ακραία, για να μην το ομορφύνω, για την πατρίδα μας λέμε, για την Ελλάδα τώρα, τι γίνεται από εδώ και από εκεί. Θα το δούμε και αυτό μετά, αλλά να μην δούμε τι γίνεται στο σπίτι μας. Πολιτισμικό χάος. Δηλαδή, όταν γεμίζουν τα μαγαζιά από παιδιά και ακούνε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα ακούσουμε, ένας άνθρωπος που έχει τον κοινό νου, δεν μπορεί να τα ακούσει παραπάνω από 5 λεφτά. Θα τα ακούσει σαν να βλέπει κάτι και θα φύγει να πάρει αέρα. Αυτά τα παιδιά πώς θα ανασφιχτούν και ακούνε αυτά τα πράγματα και γεμίζουν αυτά τα μαγαζιά, αυτή η μπουρζουαζία, αυτό το πράγμα, αυτό το χωρίς λόγο. Βγαίνουν συνέχεια τραγούδια σίγουρα. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι πες μου τι σφυρίζεις, να σου πω ότι ψηφίζεις. Έχει άμεση σχέση αυτό που ακούμε, αυτό που θέλουμε. Και είμαστε υπεύθυνοι. Ο Γιώργος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό το οφείλουμε. Εγώ το οφείλω σαν άνθρωπος, γιατί προσέφερε κάτι στο δικό μου το παιδί, στους άλλους ανθρώπους. Έχει κάνει, έχει δέσει πολύ καλά. Από τότε που ξεκίνησε, που θα μπορούσε να πει, αλλά αυτό είναι δική του υπόθεση. Από τότε που ξεκίνησε, έχει δέσει καλά. Αυτό που λέμε, κληροδοτώ, παίρνω, δίνω. Έτσι. Και να έχουμε ανοιχτά μάτια να τα δούμε τα καλά πράγματα. Μα γιατί... είναι πάρα πολλά τα καλά, παιδιά. Είναι πάρα άλλωστε, πολλά τα καλά. Το μυαλό μας το έδωσε ο Θεός να λειτουργεί σαν φίλτρο. Να κρατάει τα καλά και τα κακά να τα πετάει στα σκουπίδια. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς αυτό. Εντάξει, μέσα από το χάος, και καλό και κακό είναι και σχετικό καμιά φορά τι λέμε κακό. Κακό είναι και μια σύγχυση πολιτιστική, πολιτισμική. Είναι... Ωραία. Ναι, φτάνοντας στην αρχή της ερώτησης του Νίκου, είναι ο κόσμος, ξέρεις, λειτουργεί έξω από τη δική μας παρατήρηση. Ναι. Έτσι, γιατί καμιά φορά. Σωστό. Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε στα παιδιά μας σήμερα, επειδή έχουν και αυτή την κρίση και επειδή το ηθικό κομμάτι που είπες πριν ότι έχουμε κατάπτωση σε πολλά άλλα πράγματα, το επιβεβαίωσε και η Ελένη με αυτά που είπε για την ελαφρότητα της τηλεόρασης και όλα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν στα παιδιά, για να αφήσουμε κάτι που μπορεί να τους πιάσει, ότι δεν έχει σημασία σε ποια εποχή ζείτε. Θα χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία σας, τον τρόπο που ζείτε σήμερα, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, αλλά να θυμόσαστε ότι είναι προτιμότερο να σε θαυμάζουν και να σε υπολογίζουν γιατί αξίζεις, παρά για όσα πρόκειται να κερδίσεις ή για όσα κερδίζεις. Με φέρανε και μου πάνε ποτέ μιλιά μη βγάλω. Πως είναι που γεννήθηκα προνόμιο μεγάλο.
μηχανισσάς και ο γιος μου ήταν ταλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας, είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανισσάς και ο γιος μου ήταν ταλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας, είναι από άριστο υλικό. Μαρία με τα κίτρινα, με βάση τα δεδομένα. Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ το παίζεις κόμενα. Είναι εξάρτημα εγώ της μηχανισσάς και ο γιος μου τα ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας, είναι από άριστο υλικό. Είναι εξάρτημα εγώ της μηχανισσάς και ο γιος μου τα ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας, είναι από άριστο υλικό. Μια τελευταία αναγγελία, φτάνοντας στο τελευταίο κομμάτι αυτής της ώρας. Βήμα FM, κενό, τη λέξη καλοκαίρι και αποστολή στο 54010. Σε 5 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Ηλεκτρονικός υπολογιστής, αδιάβλητα, 5 διπλές προσκλήσεις για το Κατράκιο της Νίκαιας στις 26 Ιουνίου, όπου εκεί θα απολαύσετε την Ελένη Βιτάλη, την Γλυκερία και τον Γιώργο Νταλάρα σε αυτή τη σύμπραξη που πραγματικά, όπως ακούσατε και στην αρχή, το χειμώνα γνώρισε μεγάλη επιτυχία και συνεχίζεται το καλοκαίρι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είμαι βέβαιος ότι ο ένας θαυμάζει το έργο του άλλου. Δεν χρειάζεται αυτό. Το κάνουμε εμείς, πόσο μάλλον. Εγώ τις φωνές τους θαυμάζω. Μπράβο. Αυτή ήταν η ερώτησή μου λοιπόν. Τι ακριβώς θαυμάζεις στην Ελένη και στο Γιώργο? Κοίταξε, εγώ θέλω να ακούω καλές φωνές. Μάλιστα. Το τραγούδι είναι δευτερεύον για μένα. Δεν μου αρέσει κάποιο τραγούδι. Φυσικά δεν μου αρέσει ο τραγουδιστής, γιατί εντάξει, τι να πεις. Αλλά όταν είναι ένας καλός τραγουδιστής και ένα μέτριο, πολύ μέτριο τραγούδι να πει, εγώ θα τον ακούσω. Δηλαδή, γιατί ένας τραγουδιστής καλός αναδεικνύει ένα τραγούδι και από ένα επίπεδο το πάει πολύ ψηλά. Δηλαδή, παίζουν όλα ρόλο ο στίχος, η μουσική, αλλά και η φωνή. Πες μας ένα αγαπημένο τραγούδι της Βιτάλη και ένα του Νταλάρα. Της Βιτάλη, εμένα μ' αρέσουν πολλά. Καλά, προφανώς. Μ' αρέσει ιδιαίτερα ο δίσκος της, το Απέναντι Μπαλκόνι. Και μου άρεσε αυτό που λέει, πώς είναι οι μοναχικές γιαγιάδες. Mm. Πάρα πολύ μου άρεσε. Γιατί είμαστε γυναίκες εμείς και. Ναι. Και μάνες. Πάρα πολύ μου άρεσε. Του Γιώργου, βέβαια, τι να ξεχωρίσεις τώρα και από τα τραγούδια της Βιτάλη και από τα τραγούδια του Νταλάρα. Εγώ τραγουδάω στα live του Γιώργου, όταν δεν τραγουδάω μαζί, τραγουδάω του Νταλάρα τα τραγούδια. Έχει άπειρα δηλαδή. Άπειρα, εντελώς. Μπράβο. Τραγουδάω το Άχα Μπαγλάμα. Άκουσα την ευκαιρία να πω. Όχι, δεν μην πεις. Δεν είναι τις ώρες, δεν έχουμε τόσο χρόνο τώρα. Έχουμε. Άκουσα να λέει σε μια συναυλία δική της τα πρώτα λόγια του Χριστού. Τα πρώτα. Πώς. Παιδιά. Μπράβο. Υποκλίνουμε, την ευχαριστώ και τώρα δημόσια για τη συγκίνηση που μου έδωσε και τι σημαίνει μεγαλείο. Πάντως για μένα, χωρίς να με ρωτήσετε, αλλά ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που πήγε η Κερία. Εγώ είμαι ερωτευμένη με τις φωνές των παιδιών. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι ερωτευμένη με το τραγούδι, μάλλον δεν είμαι καψούρα με το τραγούδι, όπως ο Γιώργος, ας πούμε, εγώ μου αρέσει και να κάνω και άλλα πράγματα, ξέρω εγώ. Να μην κάνω τίποτα, ή να κεντάω, ή να κάνω παρέα με φίλους από τα παλιά και να γελάω. Δεν είμαι ερωτευμένη με αυτό. Είμαι ερωτευμένη με τον έρωτα που εκπέμπει ο Γιώργος Νταλάρας. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκπέμπουν ερωτισμό. Μπορεί να είσαι μόνος σου και είσαι με παρέα. Δεν νιώθεις μόνος σου. Η Γλυκερία εκπέμπει ερωτισμό. Αυτό νιώθω. Από εκεί πέρα, αν αυτό λέγεται, πολύ ωραία φωνή. Άλλωστε, η ωραία φωνή τι σημαίνει? Μεγάλος τραγουδιστής δεν σημαίνει μόνο ωραία φωνή. Πάνω απ' όλα σημαίνει φωνή. Αυτό είναι. Αλλά τι δουλειά έχουμε πατήσει όλοι, λίγο πολύ, σαν παιδάκια, να φτιάξουμε αυτό που φτιάξαμε ο καθένας μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Μορφωμένος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μορφωμένος που έχει μορφώσει. Και δίπλα στον Γιώργο πραγματικά νιώθω μια ασφάλεια.
σαν έχω τον αδερφό μου, το μεγάλο, και τελειώντας θέλω να πω και με την Γλυκερία το ίδιο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω αυτά τα πράγματα. Γιώργο, θα κλείσεις εσύ. Εγώ τις αγαπάω και τις δύο. Δεν μπορώ να... Είναι απόλυτο. Δηλαδή, ούτε καν θα μονομαχήσω με κανέναν για την επιλογή. Τις αγαπάω και τις δύο. Εγώ είμαι ερωτευμένος με τη μουσική, επειδή ασχολούμαι με τα όργανα και μπαίνει σιγά σιγά μέσα σου, έχει να κάνει με το όργανο που ακουμπάει επάνω σου, ακόμα και σε άλλα όργανα, το βιολί παίζεις επάνω, το μπάσο, ακόμα και το πιάνο που πρέπει να το παίζεις με τα πόδια για να κάνεις σουρντίνα, να σταματάς τις νότες. Ξαφνικά το σώμα για κάποιον λόγο συνδέεται με τα όργανα και ύστερα δεν μπορεί να λείψει αυτό, γίνεσαι εξάρτημα αυτής και η συνείδησή σου σε κάνει εξάρτημα αυτής της κατάστασης που δεν μπορεί να τις ελέγξεις. Εγώ λοιπόν, αν κάποιες στιγμές δεν βάλω πάνω μου την κιθάρα να ακούσω τη λάχορδη ή να παίξω κάτι, είμαι άρρωστος. Εξάρτηση. Άρα λοιπόν... Εξάρτηση. Ναι, είναι εξάρτηση. Είμαστε εξαρτημένοι. Ωραία, γι' αυτό λοιπόν... Αυτό που είπε σαν έρωτα, υπάρχει αυτό ο έρωτα. Ο μουσικό είναι ερωτευμένο. Όχι, εγώ είμαι ερωτευμένη με τη μουσική. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι ερωτευμένη με τη μουσική. Με τα τραγούδια δεν είμαι. Λάθος. Με το τραγούδι, να βγω να τραγουδήσω, ας πούμε. Με τη μουσική, ναι. Όμως εδώ υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Εγώ άκουσα για πρώτη φορά την Ελένη να τραγουδάει το Βγήκαν λάμια στο ποτάμι. Μέχρι τότε μπορεί να αγαπούσα όλε αυτέ τι φωνέ που σα είπα και προπολεμικά όλα αυτά τα μαγικά πλάσματα. Όταν άκουσα αυτή την κοπέλα να τραγουδάει, έπαθα κάτι πρωτόγνωρο. Όπως όταν άκουσα για πρώτη φορά την ηλεκτρική κιθάρα, όπως όταν άκουσα ένα κλαρίνο, ξέρω εγώ, του Χαλκιά να παίζει. Αυτά τα πράγματα είναι μαγικά. Στην συνέχεια, προϊόντος του χρόνου, αποφασίζει για τους ανθρώπους ανάλογα με τις επιλογές του και την αξία που έχει η διαδρομή τους πάνω σε αυτό που έχουν διαλέξει. Εδώ έρχεται η πορεία της Γλυκερίας, η οποία περνάει ο καιρός και αντί ο χρόνος να την καταβάλει, εκείνη καταβάλει τον χρόνο. Αυτό είναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Μ' άρεσε αυτό, καταβάλει τον χρόνο. Ναι, αυτό είναι. Είναι φανερό. Όχι, όχι, με τη βαθιά σημασία το λαμβάνω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τιμή να είστε εδώ και οι τρεις στο Βήμα FM. Καλό ταξίδι, όλο το καλοκαίρι να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Και εγώ χάρηκα που σε γνώρισα, Νίκο, γιατί είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Να είσαι καλά, Ελένη, και εσύ το ίδιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Ευχαριστούμε. Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάτες μες στα μαλάματα μια νύφη ξαγρυπνά και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες.